Θα πάμε στο στούντιό μας στα Χανιά για να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σφακίων και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Ζερβό, για να συζητήσουμε λοιπόν για τον Δήμο Σφακίων, τις προκλήσεις, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, όλα αυτά για τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και οι δημότες πώς και τι θα ψηφίσουν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε μαζί μας λίγες ώρες πριν τις κάλπες σε έναν Δήμο ο οποίος είναι απομακρυσμένος, είναι όμως και τουριστικός και την ίδια ώρα που θέλει ενίσχυση βλέπει μπροστά του μόνο προβλήματα. Κυρία Σφακιανάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία αναφορά ότι όταν επικοινωνήσατε μαζί μου από το φιλόξενο κανάλι σας και δοθεί ευκαιρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μας δίνετε συχνά την ευκαιρία να προβάλλουμε τα ζητήματά μας και να αναδεικνύετε κάθε δραστηριότητά μας. Μου είπατε να έρθω στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μία συζήτηση επώλυσης ύλης όπως ήθιστε και είναι και φυσιολογικό να γίνεται αυτή την περίοδο με τον επικεφαλής της αντίπαλης παράταξης, τον κύριο Μανούσο Χιωτάκη. Δυστυχώς όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης του κυρίου Χιωτάκη, οπότε δεν μου είναι φυσιολογικό προσωπικά εμένα να βρίσκομαι για ακόμα μια φορά μόνος μου. Οι πολίτες, οι δημότες θα πρέπει να ενημερώνονται αντικειμενικά, να μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη άποψη συγκρίνοντας πρόσωπα, απόψεις, θέσεις, προτάσεις. Δυστυχώς αυτό όμως στη δικιά μας διαδικασία δεν είναι εφικτό λόγω της μονίμως άρνησης της άλλης πλευράς. Επειδή, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι ο ίδιος παρόν, δεν θα ήθελα να αναφερθούμε περισσότερο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι από πλευράς μου, τουλάχιστον και δημοσιογραφικά, δεν θα ήταν δίκαιο. Θέλω λοιπόν να επικεντρωθούμε στο κομμάτι των προβλημάτων της περιοχής σας, στην καθημερινότητα. Τι είναι εκείνο το οποίο, Δήμαρχε, την επαύριο θα πρέπει, εφόσον εκλεγείτε εκ νέου, να το τρέξετε περισσότερο? Τι δεν έχετε κάνει ή τι δεν έχετε ολοκληρώσει λοιπόν ενδεχομένως στην προηγούμενη θητεία που θέλετε να τρέξετε στα επόμενα χρόνια? Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, οπότε αντίστοιχα θέλουμε και να ολοκληρώσουμε. Η προσπάθειά μας είναι καταγεγραμμένη σε ένα έντυπο 16σέλιδο που έχουμε τυπώσει και όπου αναφέρονται περιληπτικά, συμπυκνωμένα όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε δρομολογήσει είτε έχουμε υλοποιήσει. Δεν αναφέρουμε, και το λέω όχι ότι δεν έχουμε όραμα, δεν αναφέρουμε τίποτα που αφορά το ΘΑ. Είναι όλα πραγματικά, είναι δεδομένα, είναι γεγονότα και γι' αυτό το έχουμε τυπώσει τόσο ώστε ο καθένας να μπορεί να το πάρει, να το επεξεργαστεί και να κάνει οποιαδήποτε παρατήρηση αν αυτά που αναφέρουμε μέσα δεν είναι πραγματικότητες. Και αυτή είναι μια βασική αρχή που έχουμε θέσει ως παράταξη, ως δημοτική αρχή, ως πρόσωπα, ότι θέλουμε να λέμε πράγματα που μπορούμε να είναι χειροπιαστά, να είναι ανακοινώσιμα, να είναι υλοποιήσιμα. Οπότε έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε με βάση την αναφορά μας, με βάση την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, όπως και όλοι οι άλλοι δήμοι, ειδικότερα της Δυτικής Κρήτης, είμαστε σε ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Ο Δήμος Σφακίων, ίσως να μην είναι ευρύτερα γνωστό, είναι σε συνεχιζόμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από το Φεβρουάριο του 2018. Και με παρατάσεις βρισκόμασταν μέχρι την τελευταία θεομηνία που συμπεριλήφθησαν όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Με βάση αυτό, είχαμε πληγές, είχαμε προβλήματα τα οποία θελήσαμε και προσπαθούμε ακόμα να θεραπεύσουμε. Θέλω να αναφέρω ότι η περιφέρεια, η πολιτεία ήταν δίπλα μας. Έχουμε εξασφαλίσει μέσα βέβαια από τεχνικά δελτία, από προτάσεις στοχευμένες, σημαντικές χρηματοδοτήσεις και έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να υλοποιούμε τα πράγματα. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην πρώτη θεομηνία του Φεβρουαρίου ήταν η περιοχή του Βουβάνων Νικιανών, ευρύτερα βέβαια στο Δήμο, αλλά τα σοβαρότερα προβλήματα είχαν εστία αυτή την περιοχή. Ήδη βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης στη συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια προέκυψαν βέβαια και άλλα ζητήματα. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και προσπαθούμε μέσα από τις αγγυλώσεις που υπάρχουν δυστυχώς στις διαδικασίες να προχωρήσουμε στην αναγκαία παρέμβαση. Είναι περισσότερες πλέον, κύριε Δήμαρχε, και οι ανάγκες για βελτίωση του δικού δικτύου μέσα στους οικισμούς. Και το λέω αυτό μέσα στους οικισμούς, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τον κάθετο άξονα Βρύσες Σφακιά, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό δουλειάς η οποία έχει γίνει. Τι γίνεται όμως με το δικό δικτύο μέσα στους οικισμούς?
θα αναφέρω ένα κομμάτι που έχει μείνει μητελές, θα έλεγα, στο τμήμα Ύμβρος χώρας Φακίων, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την ευχάριστη έτσι, αναφορά, όταν υπογράφει και η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Περναουτάκη. Οπότε, αυτό το τμήμα που είναι μήκους 2-200 χιλιόμετρων, θα αποκατασταθεί με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο και επίσης θα μπορούσε ο εργολάβος να έχει κατασταθεί άμεσα, πλην όμως λόγω του ότι είμαστε στην θερινή περίοδο, έχουμε μεγάλη ψηφιμότητα για ευνόητους λόγους, αυτή η έναρξη των εργασιών θα ξεκινήσει μετά το πέρας της θερινής περίοδου. Από εκεί και μετά όμως, όσον αφορά το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο, το δημοτικό και αγροτικό δίκτυο, θέλω να πω ότι είχαμε εξασφαλίσει κάποιες χρηματοδοτήσεις ήδη αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουν οι δημότες μας. Υλοποιείται το τμήμα της δημοτικής οδοποιίας τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε υπογράψει και με τον ανάδοχο εργολάβο, θα ξεκινήσει η αποκατάσταση και οι παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο. Και μάλιστα θέλω να πω ότι για πρώτη φορά μπορέσαμε με εγκρίσεις να κάνουμε στοχευμένες, εστιασμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας εκεί που υπάρχουν σοβαρά σημεία τα οποία μας προβλημάτιζαν κάθε φορά που είχαμε βροχοπτώσεις στο αγροτικό δίκτυο, σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, οι οποίες εξυπηρετούν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Για πρώτη φορά λοιπόν, με άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μπορούμε να κάνουμε τεχνικής φύσεως παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο, και αυτό είναι κάτι που θα επιδιώξουμε να συνεχιστεί, ούτως ώστε να γίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις εκεί όπου έχουμε σημεία που μας προβληματίζουν. Δημαρχέ, αυτή τη στιγμή επειδή είχαμε και ένα δύσκολο χειμώνα και είδαμε πόσο σημαντική είναι η πολιτική προστασία, επειδή την θερινή περίοδο εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η αντιπυρική προστασία, είναι έτοιμος ο Δήμος σας, έχουν γίνει βήματα ενίσχυσης της αντιπυρικής προστασίας? Πολύ σημαντική αναφορά σας, κυρία Σπετιανάκη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Δήμος μας είναι μεγάλος έκταση, έχει ένα ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το τμήμα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και το μεγαλύτερο τμήμα του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ωραίων. Οπότε υπάρχει εκεί το μεγαλύτερο φυσικό δάσος της Κρήτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ευαισθησία μας είναι και ανάλογη. Αυτό που είναι θετικό στην προσπάθειά μας είναι ότι εμείς υλοποιήσαμε στην πράξη αυτό που υπήρχε στα χαρτιά, την έναρξη και λειτουργία του Πρεσβεστικού Κλιμακίου Ανοπόλεως, το οποίο είναι επανδρομένο, το οποίο επανδρομένο και με στελεχειακό προσωπικό, αλλά και με επάνδρωση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε οχήματα. Και θα πρέπει να γίνει αναφορά ότι τα άτομα που στελεχώνουν το κλιμάκιο της Ανόπολης είναι οι μπροστάριδες, οι οποίοι είναι στις αναζητήσεις πάντα παρόντες, αναζητήσεις διασώσεις των Λευκών Ωραίων. Και είναι και πολλές, και με τους τουρίστες είναι πολλά τα προβλήματα, και αυτό ενδεχομένως να πρέπει να βάλει δήμαρχε να προβληματιστούμε και για την ενημέρωση των επισκεπτών μας. Μέχρι που πάει κάποιο όριο σε ό,τι έχει να κάνει με το ορειβατικό κομμάτι, με τα φαράγγια, με όλο αυτό. Δυστυχώς το ανάγλυφο της περιοχής μας είναι ιδιαίτερο, που ακόμα και έμπειροι Σκανδιναβοί ορειβάτες βρίσκονται πολλές φορές εκτεθειμένοι. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει κατά παράδειγμα τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα, σε συζητήσεις που κάνουμε με τα στελέχη του κλιμακίου, μου λένε ότι έχουμε ξεκινήσει κάπως προβληματικά με την έννοια των περιστατικών. Σχεδόν καθημερινά αντιμετωπίζουν περιστατικά στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εμείς έχουμε κάνει και κάνουμε αιτήματα προς την πλευρά των συναρμόδων υπηρεσιών και της Υψηλών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα κλιμάκιο εμάς στη Δυτική Κρήτη προς την περιοχή μας, γιατί με βάση τα καταγεγραμμένα περιστατικά υπάρχει αναγκαιότητα αυτή. Υπάρχει κλιμάκιο στο Ηράκλειο, όμως καταλαβαίνετε ότι λόγω της απόστασης έως ότου έρθουν στην περιοχή μας είναι πολλές φορές μη αναγκαία η μετάβασή τους στα Σφακιά. Διότι ήδη οι δικοί μας έχουν πάει, έχουν ενεργήσει, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενισχυθούν, να εξοπλιστούν και να εκπαιδευτούν προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας περάσει βέβαια το προηγούμενο διάστημα ένα σεμινάριο για να εκπαιδευτούν για τις διασώσεις. Αλλά σίγουρα με βάση τα περιστατικά υπάρχει αναγκαιότητα, το τονίζουμε, για να δημιουργηθεί ένα κλιμάκιο στην Δυτική Κρήτη. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας έτσι στην εκπνοή της προεκλογικής περίοδου. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα ήθελα να αναφέρω, γιατί στον περιορισμένο χρόνο σας δεν μπορούμε τώρα, καταλαβαίνω, να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά ο λόγος που εμείς θέλουμε να συνεχίσει ο Δημότης των Σφακίων να μας εμπιστεύεται είναι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα έργα, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δρομολογήσει και να συμβάλλουμε προς την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας, που είναι καταγεγραμμένα, και θέλουμε να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς η επόμενη Δημοτική Αρχή η οποία θα διαχειριστεί αυτή την προσπάθεια, διότι έχουμε κάνει τα βήματα, έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες και είμαστε αυτοί οι οποίοι ξέρουμε τι υπολείπεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.